γίνει στάτη, οι Βρυξέλλες θα περάσουν από τα λόγια στην πράξη και θα λάβουν πρακτικά μέτρα κατά της Τουρκίας, η οποία έφτασε ήδη με τον Πορθητή σε βάθος, κυρίες και κύριοι, 3.000 μέτρων δυτικά της Πάφου. Μάχη στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών έδιδε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ώστε να διασυνδεθούν ευθέως τα τουρκικά θέλω με τις ενέργειές της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πάμε στην σύνταξη. Είναι εκεί ο πολιτικός μας συντάκτης Χρήστος Χαραλάμπους. Έχει το ρεπορτάζ, παρακολουθεί τις εξέλιξεις από το πρωί. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστα, κυρίες και κύριοι. Το φάκελο των κυρώσεων κατά της Τουρκίας μεν. Χωρίς άμεση αντανάκλαση ιδέα, άνοιξε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο μετά από έντονο παρασκήνιο. Ουσιαστικά το σώμα αποφάσισε να δώσει περιεχόμενο στη λεγόμενη κατάλληλη και αλληλέγγυη απάντηση των Βρυξελών, ζητώντας από τον γραφειοκρατικό μηχανισμό της Ένωσης, την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δηλαδή, να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση, όπως αναφέρεται, πιθανά μέτρα κατά της Τουρκίας. Η Κομισιόν καλείται τώρα να εξετάσει πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά μέτρα. Η ΔΕ Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στοχευμένα νομικά μέτρα. Ποια θα μπορεί να είναι αυτά? Ακούστηκαν εισηγήσεις γνωστές, όπως ο περιορισμός προενταξιακών κεφαλαίων, αλλά και άγνωστες, όπως είναι ο περιορισμός των συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Το κείμενο συμπερασμάτων παραπέμπεται στο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών Μελών της Πέμπτης και Παρασκευής για έγκριση και περαιτέρω οδηγίες. Τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχολίασε πριν από λίγο με γραπτή ανακοίνωσή του ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Αναφέρει μεταξύ άλλων, όπως θα βλέπουμε και στο γραφικό που ετοιμάσαμε. Λοιπόν, λέει, το Συμβούλιο εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την υποεξέλιξη παράνομη γεώτρηση και καταδικάζει το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τερματίσει αυτές τις ενέργειες συμμορφούμενοι με το διεθνές δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο τονίζει τις σοβαρές και άμεσες συνέπειες που οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας έχουν επί ολόκληρου του φάσματος των ευρωτουρκικών σχέσεων. Εκτιμώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και στο πλαίσιο έκφρασης έμπρακτης αλληλεγγύης, όπως και σε ανάλογες περιπτώσεις, το Συμβούλιο για πρώτη φορά στην περίπτωση της Τουρκίας καλεί την Επιτροπή και την ΕΙΕΔ να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένες εισηγήσεις για λήψη κατάλληλων μέτρων. Κάνουν δηλαδή, Χρήστο, άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός. Το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτό είναι αρκετό, προκειμένου να οδηγήσει σε άρση των τουρκικών παρανομιών. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που στριφογυρίζει στο μυαλό όλων και νομίζω ότι υπάρχουν απαντήσεις. Η Τουρκία δεν καταλάβει τίποτα. Το γεγονός πως οι όποιες κυρώσεις πάντως θα πάρουν αναπόφευκτα χρόνο να αποφασιστούν και να τεθούν βεβαίως σε εφαρμογή, ενώ ο Πορθητής ήδη, όπως είπαμε, τρυπά δυτικά της Πάφου, δεν μπορεί παρά να λέει πολλά για τη διαχείριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μιας τόσο ακραίας παραβίασης κυριαρχίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τα αυτά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας απόψε για τα αποτελέσματα του Συμβουλίου, έδειξε ιδιαίτερα ευχαριστημένος, με την υποσημείωση βεβαίως ότι αναμένει το ίδιο θετικές εξελίξεις και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης και της Παρασκευής, να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα της δήλωσης. Είναι μια θετική εξέλιξη. Θέλω να ελπίζω ότι ανάλογα αποτελέσματα θα έχουμε και κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και με όσα είχαμε επιτύχει στη Σύνοδο των 7 Μεσογειακών χωρών, θεωρώ πως θα υπάρξει μια θετική εξέλιξη όσον αφορά αποφάσεις, όχι όσον αφορά τις συμπεριφορές της Τουρκίας, η οποία, όπως καλά γνωρίζετε, δυστυχώς δεν ελέγχεται. Η υποεκόλαψη από τα δύο ευρωπαϊκά αυτά σώματα κυρώσεις, Χρήστο, ανατρέπουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο την εικόνα για τα υπόλοιπα αιτήματα της Τουρκίας. Αντίθετα, Χρήστο, τουλάχιστον σε επίπεδο Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εικόνα των επικεφαλής της διπλωματίας των 28 ότι η Τουρκία ουσιαστικά απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και με βάση το λεκτικό των συμπερασμάτων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το σύνολο των σχέσεων της Τουρκίας με τις Βρυξέλλες παραμένει παγωμένο, χωρίς όμως να υπάρχει εκείνη η ρητή διασύνδεση με τα ζητήματα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που αφήνεται όμως να εννοηθεί. Σχετική είναι η αναφορά που έγινε μετά το Συμβούλιο από τον Επίτροπο Διεύρυνσης Ιωάννης Χαν, ο οποίος είπε, με συγχωρείτε, ότι η de facto παύση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων που το Συμβούλιο αποφάσισε τον περασμένο χρόνο παραμένει σε ισχύ. Η απόφασή μας επηρεάστηκε σημαντικά από την κατάσταση των γεωτρήσεων εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, που είναι απαράδεκτες, ανέφερε σχετικά με την Κύπρο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα και πάμε τηλεφωνικό στον πολιτικό μας αναλυτή Γιάννο Χαραλαμπίδη. Θα μας δώσει όλο το αποκαλυπτικό παρασκευαστικό.